πόσχε εντάλματα πληρωμών. Πλαστογραφώντας ή υποκλέπτοντας φραγίδες της διοίκησης του ΟΑΕΒ, φαίνεται να έχει εκδώσει από το 2007 ως και πριν από λίγους μήνες προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας του οργανισμού σε πόλη της Θεσσαλίας και να έχει εισπράξει ο ίδιος τα σχετικά ποσά ως δικαιούχος ή εκπρόσωπος εργαζομένων. Σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα των ελεκτών δημόσιας διοίκησης που δημοσίευσε το Έθνος της Κυριακής, η κατάχρηση έφτασε τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρχαν και άλλα λεφτά τα οποία έκαναν φτερά. Σκοπεύουν να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση, ώστε να αποκαλυφθούν όλοι αυτοί που ενέχονται και μπλέκονται. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο, ενώ το λόγο στέλεχος του ΟΑΕΒ βρισκόταν σε άδεια. Υφιστάμενος του βρήκε πάνω στο γραφείο του ένα ένταλμα πληρωμής και το πέρασε μέσα από το σύστημα για να το πληρώσει, που βέβαια χτύπησε κόκκινο. Τέτοιες πράξεις είναι αυτονόητα καταδικαστές. Ο έλεγχος που ακολούθησε εμφανίζει τον κατηγορούμενο ως δικαιούχο 7 δανείων προσωπικού, χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, αλλά και να έχει καρποθεί ποσά που αντιστοιχούσαν στη μισφοβοσία όχι μόνο εργαζομένων, αλλά και συνταξιούχων ή και αποφανόντων. Με αυτές τις πλαστογραφημένες υπογραφές, στα αντίστοιχα έγγραφα, πήγαινε στην τράπεζα και εισέπρατε ποσά. Σε αντίθεση με τον κατηγορούμενο τμηματάρχη του ΟΑΕΒ που τέθηκε σε υποχρεωτική αργία, συνάδελφός του, αν και κατηγορείται επίσης ως επίορκος, επανήλθε στην υπηρεσία. Ως διευθυντής πολεοδομίας σε Δήμο της Αττικής, φαίνεται να ενέκρινε 66 οικοδομικές και άλλες τεχνικές μελέτες που κατέθεται στο Δήμο, σύμφωνα με το πόρισμα των ελεκτών δημόσιας διοίκησης, μέσω του τεχνικού του γραφείου. Δεν το επιβλήθηκε ωστόσο ποινή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και έτσι επανήλθε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ίδιου Δήμου. Οι ελεκτικές αρχές τον εντόπισαν καθώς κίνησαν ενδιαφέρον οι τραπεζικές του καταθέσεις που σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα ξεπερνούν τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζω.